Θα πάμε στον κύριο Μουζουρίδη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Κύριε Μουζουρίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νικήτα, καλό μεσημέρι και στους φίλους τηλεθεατές. Τώρα, μιλώντας πριν από λίγο με τον κύριο Κοστρίκη, μας είπε ότι αυτοί δεν είχαν πρόβλημα. Είναι θέμα των ομοσπονδιών το πότε θα μπορούν τα παιδιά να αθληθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ήμασταν έτοιμοι εχθές εμείς. Γιατί δεν προχωρά? Δεν προχωρά, αγαπητή Νικήτα, διότι εμείς, όπως θεωρώ και οι υπόλοιπες αθλητικές ομοσπονδίες, αλλά και όλος ο κόσμος, κινείται ανάλογα με τα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας. Εμείς είχαμε λάβει, όπως και όλος ο κόσμος, ένα διάταγμα από το Υπουργείο Υγείας ημερομηνίας 30 Απριλίου του 2020, το οποίο αναφερόταν και στα θέματα των ομαδικών αθλημάτων, το οποίο διάταγμα ξεκάθαρα έλεγε τα ακόλουθα, τα οποία μου επιτρέπεις να διαβάζω από το διάταγμα, έλεγε ότι επιτρέπονται από την 18η Μαΐου οι προπονήσεις σε ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις ομαδικών αθλημάτων, χωρίς την χρήση αποδητηρίων, γυμναστηρίων και οποιονδήποτε άλλων κλειστών αθλητικών και παρεμφερών υποδομών. Μάλιστα. Οπότε εμείς από την ημερομηνία που είχαμε λάβει είχαμε γίνει γνώστες αυτής της εξέλιξης, πέραν του ενθουσιασμού που επικράτησε σε όλο το φάσμα της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας, αλλά βεβαίως θεωρώ και στους υπόλοιπες ομοσπονδίες ομαδικών αθλημάτων, προχωρήσαμε εντάχιστα και είχαμε στείλει και επίσης μία επιστολή προς τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού ημερομηνίας 4 Μαΐου, από τους οποίους ζητούσαμε όπως μεσολαβήσουν προς το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, για να μπορέσουμε να γίνει ο απαραίτητος προγραμματισμός από εμάς αλλά και από τα σωματεία μας, για να μπορέσουμε να δώσουμε ομοιόμορφα άδεια και να λάβουμε άδεια από όλες τις σχολικές εφορίες για χρήση των εξωτερικών γηπέδων. Μάλιστα, ακριβώς, να είναι στα εξωτερικά και όχι στα κλειστά γήπεδα. Μάλιστα. Λοιπόν, και ενώ κάναμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και ήμασταν σε ανοιχτή επικοινωνία με όλα τα σωματεία μας και βλέπαμε και την ανυπομονησία τόσο των ιδίων, ειδικότερα των αθλητών και των αθλητριών μας, το να επιστρέψουν πίσω στην ενεργή δράση, να είναι και σε ανοιχτά γήπεδα, γιατί να μην ξεχνάμε ότι από 9 Μαρτίου που είναι κλειστά και τα σχολεία δεν υπάρχει οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα. Όλος παραδόξως, την Παρασκευή αργά το απόγευμα, είχαμε γίνει γνώστες, όπως και όλος ο κόσμος βεβαίως, για ένα νέο διάταγμα, το οποίο διαφοροποιεί το αρχικό και λέει ότι επιτρέπεται μόνο για αθλητές που συμμετέχουν σε επαγγελματικά πρωταθλήματα πρώτης κατηγορίας, αφαιρώντας ουσιαστικά από την πρόνοια όλα τα αναπτυξιακά τμήματα και τις ακαδημίες. Αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι ως ομοσπονδία... Εξηγήσεις ζητήσατε, δηλαδή πήρατε τηλέφωνο να ρωτήσετε γιατί και πώς αυτή η αλλαγή τελευταία στιγμή? Ναι. Έχουμε κάποια τηλεφωνήματα, έχουμε κάνει και εμείς τις δικές μας παρεμβάσεις ως εκεί που μπορούμε και είναι οι δυνατότητες οι δικές μας. Έχουμε μιλήσει και με αρκετούς, τουλάχιστον εγώ με άλλους συναδέρφους, προέδρους άλλων ομοσπονδιών, οι οποίοι έχουν τα ίδια δεδομένα και τους ίδιους προβληματισμούς. Δεν έχουμε πάρει ξεκάθαρη απάντηση. Αυτό που μας έχουν πει είναι ότι είναι οδηγίες από τους επιστήμονες ειδικούς, όπως δίνονται όλες οι ειδικίες, ναι, για όλα και τα σας διάταγμα. Λέω ότι λένε ο κύριος Κοστρίκης, τι είπε πριν από λίγο, ότι εμείς λέει δεν είπαμε ότι έχουμε πρόβλημα, τους είπαμε να ληφθούν τα μέτρα και να ανοίξουν κανονικά και είναι θέμα των ομοσπονδιών. Άρα κάποιος δεν μας λέει την αλήθεια, κύριε Μουζουρίδη. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σας, αγαπητέ φίλε Νικόλα, συγγνώμη Νικήτα. Βεβαίως οι εγκυκλοί οι οποίες έχει στείλει η Ομοσπονδία είναι στο τραπέζι. Τις έχουμε στείλει άμεσα σε όλα μας τα σωματεία. Προγραμματίζαμε και τις δικές μας ενέργειες για να προβούμε σήμερα να δούμε τα παιδιά να γυμνάζονται. Είναι οι μόνες ηλικίες, οι αναπτυξιακές ηλικίες, οι οποίες η Ομοσπονδία δίνει χρόνο και θα δώσει χρόνο, γιατί θέλουμε να δούμε τα παιδιά μας πίσω στα γήπεδα. Έχουμε στείλει και την επιστολή 4 Μαΐου στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, όπου ζητούμε
οδηγίες και να μεσολαβήσουμε με το Υπουργείο Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού για τα θέματα των σχολικών εφορεών. Εμείς και αυτή τη στιγμή. Άρα, καλό θα ήταν οι αρμόδιοι εκεί στο Υπουργείο της Υγείας να μας πούν. Γιατί, αφού οι επιδημιολόγοι λένε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με το θέμα των ακαδημιών, γιατί βγάζουν άλλα διατάγματα αυτοί στο Υπουργείο, θα το ρωτήσουμε με την πρώτη ευκαιρία ξανά στην κυρία Μαργαρίτα Κυριάκου. Ναι. Νικήτα, έχουμε στείλει και εμείς στην Ομοσπονδία επιστολή τόσο στον Υπουργό Παιδείας, Νεολαίας Αθλητισμού, όσο και στον ίδιο τον Υπουργό Υγείας, όπου ζητούμε να γίνει μια συνάντηση τηλεδιεκτική. Με τηλεδιάσκεψη, ούτως ώστε να μας ξεκαθαρίσουν και εμάς αυτά τα δεδομένα. Μάλιστα. Διότι παίζουν με την ψυχολογία νεαρών αθλητών και βεβαίως μας βγάζουν και εμάς εκτός από τους προγραμματισμούς. Και δεν μιλάμε για αγώνες, μιλάμε για προπόνηση, καθαρά προπόνηση με τις αποστάσεις και όλα τα σχετικά. Σε ανοιχτά γήπεδα, την ίδια στιγμή που τα παιδιά μας πάνε σχολείο, τα παιδιά μας μπορούν να επισκεφτούν μαζί με τους γονείς τους στο οποιοδήποτε λιανικό κατάστημα από την περασμένη εβδομάδα. Και τα παιδιά μας από την Πέμπτη θα μπορούν να επισκεφτούν μαζί με τους γονείς τους το οποιοδήποτε εστιατόριο, καφέ, μπαρ ή οτιδήποτε. Και να μην μπορούν να προπονηθούν 5-5 και με τη δική τους μπάλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μουζουρίδη. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.